σε Ελληνοτάκης Μιχαήλ, πύραρχος, διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Ηρακλείου. Βρισκόμαστε εδώ στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ, όπου παρατηρείται ένα εξομοιωτή πυρκαγιάς του πυροσβεστικού σώματος. Η περιφέρεια Κρήτης και ο κύριος Σικαλάς και οι υπόλοιποι διοικητές νομού, θέλοντας να επενδύσουμε στην διαρκή, διαβίου, συνεχή εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων, ζητήσαμε το πυροσβεστικό σώμα και αποδέχτηκε το αίτημά μας να κατέβει για ένα ολόκληρο μήνα ο εξομοιωτής πυρκαγιάς που βλέπετε για να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας. Όπως βλέπετε, είναι διόροφος. Οι πυροσβέστες με πλήρη εξάρτηση προστατευτικό εξοπλισμό ανεβαίνουν από την κορυφή μαζί με αναπνευστικές συσκευές σε θερμοκρασίες πραγματικής πυρκαγιάς που έχουν αναπτυχθεί κάτω από 300-500 βαθμούς στην οροφή του κοντέινερ, σε ένα χώρο γεμάτο από καπνό, και επιχειρούν με μία διπλή προσπάθεια, κατάσβεση και διάσωση ταυτόχρονα. Έχει προηγηθεί η θεωρητική εκπαίδευση στις σύγχρονες μορφές κατάσβεσης, πώς μπορούν με ασφάλεια, γρήγορα και αποτελεσματικά να σβήνουν μια φωτιά. Αυτό θα κληθούν να το εφαρμόσουν εδώ. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Και ακολουθεί και το διασωστικό, στο οποίο θα πρέπει να αναζητήσουν και σε σύντομο χρόνο να βγάλουν έξω ή ένα ενήλικα ή ένα μωρό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κούκλες, είναι ομοιώματα, ή δύο μωρά, για να υπάρχει και η ψυχολογική, αν θέλετε, επιβάρυνση που έτσι και αλλιώς υπάρχει πραγματικά, για να εξομοιώσουμε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς. Πόσοι πυροσβέστες θα σε περάσουν από εκπαίδευση αυτό το διάστημα? Από το νομό Ηρακλείου θα εκπαιδεύσουμε περίπου 140 συναδέλφους. Η εκπαίδευση θα διαρκεί από εχθές και θα κρατήσει και όλη την επόμενη εβδομάδα. Έχουν έρθει 7 εκπαιδευτές από την Αθήνα και θα έρθουν άλλοι 6 μεθαύριο. Οι πυροσβέστες μπαίνουν εδώ αναζεύγοι και μπαίνει πάντα και ένας εκπαιδευτής για λόγους ασφαλείας. Κοιτάξτε, οι συνθήκες μέσα είναι πολύ δύσκολες. Θα μπορέσει κάποιος, δεν το θέλουμε, αλλά μπορεί να φτάσει να εκδώσει σημάδια δυσκολίας ή πανικού, ή αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και ένας εκπαιδευτής ασφαλείας μέσα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, θα σας δείξουμε και το θεωρητικό κομμάτι και βίντεο από την εκπαίδευση και ευελπιστούμε για το καλύτερο του πυροσβεστικού σώματος και της κοινωνίας. Προσπαθούμε να μειώσουμε την τροτότητα. Τον εξομοιωτή αυτό τον έχει προμηθευτεί το σώμα το 2015 και από τότε, ακριβώς επειδή είναι αυτοκινούμενος, υπάρχει μια προσπάθεια να ακολουθεί όλο το χρόνο εκτός αντιπυρικής περίοδου ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, πηγαίνοντας σε όλες τις υπηρεσίες ανά την Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος εξομοιωτής είναι πιστοποιημένος στα τεχνητά του χαρακτηριστικά. Υπάρχουν διάφορα σενάρια εκπαίδευσης τα οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και εμείς έχουμε επιλέξει αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια εκπαίδευση η οποία διαρκεί μία ημέρα, ξεκινώντας με ένα κομμάτι θεωρητικό, όπου οι πυροσβέστες ενημερώνονται σε σχέση με τις τελευταίες τεχνικές και τακτικές πυρόσβεσης σε αστικό περιβάλλον, πάντα τα μιλάμε. Και στη συνέχεια γίνεται κάποια επίδειξη έξω από τους εκπαιδευτές σε σχέση με κάποια πιο πρακτικά κομμάτια, τα οποία έχουν σχέση με τεχνικές αυλού και διαχείριση εγκαταστάσεων πυροσβεστικών. Και αφού τελειώσει και αυτό το κομμάτι, ήδη έχουν χωριστεί όλοι οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι είναι 20 τον αριθμό σε κάθε εκπαίδευση, σε ζευγάρια, 10 ζευγάρια δηλαδή, και ξεκινάνε και περνάνε από το πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης που γίνεται μέσα στον εξομοιωτή, όπου προσομοιάζει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με μια επέμβαση σε μια πυρκαγιά, πιθανότατα ας πούμε σε ένα διαμέρισμα, σε μια αποθήκη, σε ένα κλειστό χώρο. Και ακόμα και αυτό το σενάριο ποικίλει ανάλογα με τη διαμόρφωση την οποία μπορούμε να προσφέρουμε εμείς μέσα στον εξομοιωτή. Να τον διαμερισματοποιήσουμε διαφορετικά, να δημιουργήσουμε κάποιους ορόφους. Συγκεκριμένα εμείς σήμερα και τις περισσότερες φορές δηλαδή, όταν υπάρχει ο χρόνος για αυτού του τύπου την εκπαίδευση με τη θεωρία, κάνουμε εκπαίδευση όπου οι εκπαιδευόμενοι μπαίνουν από το πάνω μέρος του εξομοιωτή, κατεβαίνουν μια σκάλα, δηλαδή σαν να μπαίνουν σε μια σοφίτα, και στη συνέχεια μπαίνουν σε ένα χώρο όπου θα καλυφθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες εστίες πυρκαγιάς και στη συνέχεια να μπουν και σε δεύτερο χώρο για να μπορέσουν να συνεχίσουν το σενάριο της εκπαίδευσης. Όλα ελέγχονται από ένα control room στο οποίο υπάρχει εκπαιδευτής και επικοινωνεί συνέχεια με εκπαιδευτή που είναι εντός του χώρου μαζί με τους πυροσβέστες, μαζί με αναπνευστική συσκευή και μέσα ατομικής προστασίας δηλαδή. Μαζί με τους πυροσβέστες, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ανάγκη να είναι παρόν και κάποιος εκπαιδευτής πιστοποιημένος, ο οποίος ελέγχει το σενάριο μέσω ενός τηλεκοντρόλ, το οποίο ελέγχει όλες τις εστίες και τις καπνογεννήτριες. Να τονίσω ότι οι εστίες είναι από υγραέριο, δηλαδή
προσομοιάζουν κάποια κρεβάτια, κάποια κουζίνα, κάποια ντουλάπια και υπάρχουν κάποια μπέκι γραερίου τα οποία ρυθμίζει ο εκπαιδευτής για την ένταση της πυρκαγιάς και υπάρχουν και τρεις καπνογεννήτριες μέσα στον εξομοιωτή, όπου ο καπνός είναι και αυτός δεν είναι βλαβερός ούτε για το περιβάλλον ούτε για τους ανθρώπους, ο οποίος είναι από γλυκερίνη. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες της χαμηλής ορατότητας, όπου αυτός είναι και ο στόχος της εκπαίδευσης. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι οι πυροσβέστες να εξοικειωθούν με συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλής ορατότητας, να κληθούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις μέσα για τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, τεχνικές έρευνας και διάσωσης, γιατί πάντα βάζουμε μέσα και ένα ομοίωμα μωρού, μια κούκλα δηλαδή, που θα πρέπει να τη διασώσουν και να τη βγάλουν σε ασφαλές περιβάλλον, να εξοικειωθούν με τον ατομικό τους εξοπλισμό και να εξοικειωθούν με τους τρόπους επικοινωνίας με το ζευγάρι τους μέσα σε αυτές τις συνθήκες υψηλής έντασης.